επί σήμερα... πολύ καιρό υπάρχει μια πολεμική μεταξύ της επερχόμενης αρχής και της δικής σας παράταξης για το τελικά τι παραλαμβάνετε και τι παραδίδουν. Τώρα έγινε μια ενημέρωση και από την εργοτική λογίστρια. Ξεκινάμε από το 13 ξεκινάμε από το 14. Από το 14 που είναι το πιο. Να ξεκινήσουμε από το 13. Μπράβο, να ξεκινήσουμε από το 14. Καλά, όσον αφορά, λοιπόν, όσον αφορά τον απολογισμό του 2013, τον οικονομικό απολογισμό, εμείς σαν παράταξη απήχαμε, διότι υπάρχουν ασάφειες, υπάρχουν ζητήματα που δεν είναι διευκρινισμένα, όπως είναι η πραγματική απεικόνιση των υλικών τα οποία βρίσκονται στο Δήμο, υπάρχουν ζητήματα με, και εκκρεμότητες με την περιουσία του Δήμου. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο διαλέξαμε να απέχουμε από την ψήφιση του συγκεκριμένου απολογισμού. Εκτιμάτε δηλαδή ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν να απέχουν από την πραγματικότητα, θα βρείτε τα ταμεία του Δήμου περισσότερο άδεια? Όχι, δεν μιλάμε ότι δεν είναι σωστή η αποτύπωση ορισμένων στοιχείων όπως θα έπρεπε να είναι και όπως οφείλει πραγματικά ο Δήμος να κάνει για να μπορεί πραγματικά να δώσει στον δημότη του μια σωστή, πληρέστατη και διαφανή εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Υπάρχουν στοιχεία δηλαδή που δεν μας βοηθούν σε αυτό. Πάνω στην ερώτηση πάντως που έκανε ο Δημήτρης, και επειδή τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου αποτελούν αιτία αντιπαράθεσης εδώ και καιρό ανάμεσα στη ΝΕΗ και την απερχόμενη Δημοτική Αρχή, σήμερα παρουσιάστηκε ένα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον η Δημοτική Αρχή ισχυρίζεται ότι είναι και απόδειξη ότι δεν θα υπάρχει ταμιακό πρόβλημα για τη νέα Δημοτική Αρχή. Το αποδέχεστε εσείς αυτό το έγγραφο? Λοιπόν, σήμερα είχαμε μία έκθεση της ορκωτής λογίστριας, η οποία αποτύπωσε την εικόνα στον χρόνο που ζούμε σήμερα, την οικονομική εικόνα του Δήμου μας. Η εικόνα, όπως η ίδια είπε, δεν μπορεί να είναι απόλυτα ακριβής. Η εικόνα η οποία παρουσιάστηκε είναι μια εικόνα που δείχνει ότι η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι διαχειρίσιμη. Δεν έχουμε κανένα λόγο να πούμε κάτι αντίθετο αυτή τη στιγμή με αυτά τα στοιχεία. Αυτό όμως το οποίο θα πούμε και το έχουμε προαναγγείλει είναι ότι θα προχωρήσουμε σε πιο εκτεταμένη αναλυτική επεξεργασία στοιχείων τα οποία θα έρχουν από τις υπηρεσίες. Θα δούμε τις εκκρεμείς οικονομικές υποθέσεις που υπάρχουν, ούτως ώστε περίπου σε διάστημα ενός μήνα να έχουμε την πραγματική απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Πιστεύουμε δηλαδή ότι θα έχουμε μια εικόνα η οποία θα προσεγγίζει πολύ κοντά το 100% της πραγματικότητας. Φοβάστε ότι μπορεί να απέχει πολύ αυτό από αυτό που παρουσιάστηκε σήμερα? Δεν θέλω να εκφράσω ούτε φοβία ούτε αισιοδοξία. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά επιβεβαιωνόμαστε, δικαιωνόμαστε για αυτό το οποίο λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην οργάνωση της οικονομικής υπηρεσίας και σας θυμίζω ότι μετά την περίοδο των εκλογών, ας μην πάρουμε το πριν διάστημα που προσπαθούσαν να μην εμφανιστεί αυτή η εικόνα που είχαμε με το παρατηρητή, να σας πω ότι έχουμε αλλάξει τρεις φορές γνώμη για το τι συμβαίνει με τα ανταποδοτικά. Τρεις διαφορετικές εισηγήσεις του Αντιδημάρχου Οικονομικών και μια απεικόνιση της πραγματικότητας από την ορκωτή λογίστρια, η οποία από εκεί που έλεγε ότι υπάρχει έλλειμμα των ανταποδοτικών εμφανίζεται τελικά να υπάρχει περίσσευμα. Άρα επιβεβαιώνεται πλήρως αυτή η εκτίμηση την οποία είχαμε από την αρχή. Και να σας πω ότι πραγματικά είναι ευθύνη της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής η οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και η πραγματική αποτύπωση, και πραγματικά αισθάνομαι ότι εκτέθηκε η απελθούσα Δημοτική Αρχή με όλες αυτές τις διαδικασίες. Εμείς δεν είμαστε ούτε μικρόψυχοι ούτε μίζεροι. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μην αναγνωρίσουμε μία πραγματικότητα. Η πραγματικότητα όμως θέλουμε να είναι αποτυπωμένη σωστά και να μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Μόλις αποτυπώσουμε αυτή την πραγματικότητα, τότε θα γνωστοποιήσουμε στους δημότες των Χανίων αυτή την κατάσταση και φυσικά θα εκτυλιχθεί και το πρόγραμμα το οποίο θα έχουμε για το Δήμο Χανίων με βάση τα διαθέσιμα, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες, θα βάλουμε τις προτεραιότητες τις οποίες εμείς έχουμε. Κάτι άλλο άσχετο από αυτά τα οικονομικά.